Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τις πολιτικές μας συζητήσεις για απόψε. Καλησπέριζω τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Και πρώην Υπουργό Υγείας και Γιατρό επίσης. Έχει σημασία για τη σημερινή μας ειδικά συζήτηση. Παρότι το προσφυγικό είχαμε τώρα ως θέμα, ας ξεκινήσουμε μετά του κορονοϊού. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ρωτήσω και με την επιστημονική σας πια άποψη, εάν το κλείσιμο των σχολείων, που προφανώς είναι μια απόφαση. Όχι εύκολη, κάποιοι θα πρέπει να κρατήσουν τα παιδιά κλπ. Αν είναι κάτι το οποίο, τέλος πάντων, είναι πρόωρο που έγινε ή έπρεπε να γίνει. Απολύτως αναγκαίο. Mm-hmm. Απολύτως αναγκαίο. Διότι, όπως ξέρετε, πρώτον τα παιδιά δεν μπορούν εύκολα να τηρήσουν τους κανόνες καθαριότητας. Ναι. Δεν μπορούν να εμποδιστούν να έρθουν σε στενή επαφή μεταξύ τους. Δεν έχουν τους χώρους τους ανάλογους στα σχολεία, ακόμα και αν έχουν τα μέσα καθαριότητας. Και βέβαια τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι μπορούν εύκολα να γίνουν ξενιστές, mm-hmm. φορείς, χωρίς συμπτωματολογία και να γίνουν από ένας κινούμενες βόμβες. Λοιπόν, καλώς έκλεισαν τα σχολεία. Άρα φαντάζομαι η οδηγία ή η σύσταση, όπως θέλετε πείτε το, κλείνουν τα σχολεία. Υποθέτω ότι συνοδεύεται ή θα έπρεπε να συνοδεύεται και από μια σύσταση. Δεν κλείνουν τα σχολεία για να γεμίσουν καφετέριες με παιδιά. Αυτό είναι προφανές. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Εγώ δεν ξέρω πώς θα μπορούν να διαχειριστούν τα παιδιά των τάξεων του λυκείου. Ναι. Που στην ουσία αρχίζουν να αποκτούν την ανεξαρτησία τους. Αλλά τα παιδιά, τα μικρά οπωσδήποτε, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο σκοπός είναι προληπτικά να εμποδίσουμε να μπει ένα κύμα ατόμων μέσα στην κοινότητα που μπορεί να τεινάξει στον αέρα, όπως ναι. καταλαβαίνετε, την κατάσταση. Δηλαδή, πολύ εύκολα μια επιδημία μπορεί να γίνει πανδημία. Εσείς βλέποντας και τι συμβαίνει και στη γειτονιά μας, έτσι, μπορεί κάποιος να εικάσει έως πού μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία? Όχι. Όχι. Μπορεί να υποθέτουμε ότι με την αλλαγή του καιρού ναι. Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά εδώ έχουμε στην Αυστραλία που κάνει ζέστη αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, και δεύτερον, κατεγράψαν χθες και δύο θάνατοι, νομίζω, στην Μπουργκίνα Φάσο που έχει 38 βαθμούς Κελσίου αυτή την εποχή. Φαίνεται πως ο συγκεκριμένος ιός ναι. δεν έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά του ιού της γρίπης. Είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για αναταράξεις στην οικονομία. Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε και ένα μέρος της συζήτησής μας. Ήδη άρχισαν οι αναταράξεις στην οικονομία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία και στο εμπόριο και σε όλα, θέλετε και στην παραγωγή, στα ξενοδοχεία. Ναι. Δεν υπάρχουν ακόμα ακυρώσεις του καλοκαιριού, αλλά ένας μεγάλος αριθμός ξένων ερχόταν στην Ελλάδα Απρίλιο-Μάιο. Ναι. Εκεί έχουμε πάρα πολλές ακυρώσεις. Αυτό σημαίνει και απολύσεις πιθανόν. Αυτό είναι εποχιακό προσωπικό. Ναι. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Mm-hmm. Αν λοιπόν... Πάνω που η οικονομία πήγαινε ναι. να βελτιωθεί, η εικόνα ήταν πολύ καλή. Η Ελλάδα μπορούσε να δανειστεί με πολύ χαμηλά επιτόκια. Αυτό καταλαβαίνετε ότι mm-hmm. δημιουργεί μεγάλες αναταράξεις. Άρα, και το ρωτώ επειδή προεκλογικά είχατε καταλογίσει στο ΣΥΡΙΖΑ ότι έφτιαξε ένα τεράστιο μαξιλάρι, απόθεμα, με υπερφορολόγηση. Τώρα που βεβαίως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μη προβλέψιμη πριν μερικούς μήνες, είστε σε θέση να πείτε ότι ευτυχώς που υπάρχει αυτό το μαξιλάρι πια? Ακούστε, βεβαίως όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και ναι. θα μπορούσε κανείς να το πει. Από την άλλη πλευρά, υπέφεραν πάρα πολλοί Έλληνες από τη μεγάλη φορολόγηση και δεν υπήρξαν καθόλου, σταμάτησαν οι επενδύσεις, mm-hmm. σταμάτησαν όλα. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι στα πρωτογενή πλεονάσματα να υπολογιστούν οι επιπτώσεις αυτής της ιστορίας, καθώς και οι επιπτώσεις του προσφυγικού, mm-hmm. για να μπορέσει η Ελλάδα να ξεφύγει λίγο από το γκορσέ το στενό στον οποίο έχει υποβληθεί. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο με βάση και τις ευρωπαϊκές σας επαφές θα μπορούσε να συζητηθεί. Υπάρχει μια σχετικά θετική δήλωση Ρέγκλινγκ του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Πρέπει Μηχανισμού Σταθερότητας. Πρέπει να γίνει. Ο κ. Μητσοτάκης το θέτει με τεπτάσεως. Ναι. Πρέπει να γίνει και να στηρίξουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, κατά τη γνώμη σας, αυτό πρέπει να παρουσιάσει την ερχόμενη Δευτέρα στο έκτακτο Eurogroup για τον κορονοϊό ο κ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών. Βεβαίως, για τα οικονομικά θέματα. Γιατί η Σύνοδος Κορυφής
η οποία είναι η Ιαρανή Σύνοδος, γίνεται πάντοτε για τα κοινωνικά θέματα, να ξέρετε. Ναι, ναι. Απλώς το Eurogroup της Δευτέρας είναι για τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού. Αλλά και η υπόθεση του κορονοϊού είναι κοινωνικό θέμα. Αυτό φέρνει στο προσκήνιο και μία ανάγκη συνολικού ανασχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής. Εξελέγεται με εκτιμήσεις, παύλα υποσχέσεις, παύλα προβλέψεις για 4% ανάλυση. Σας έλεγαν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι τότε ότι η ανάπτυξη δεν υπάρχει κάποιο κουμπί να το πατάς και να βγαίνει 4%. Και τώρα, αν κρίνουμε και από το τελευταίο τρίμηνο του έτους, είμαστε πάρα πολύ μακριά από τους προϋπολογισμούς σας για αυτά που έχετε πει ότι θα κάνετε, έτσι, για τις φοροελαφρύνσεις, για όλα όσα έχετε υποσχεθεί στους πολίτες. Ούτε μια δημοκρατία, ούτε κανείς μπορεί να πει πατάει κουμπί και πώς θα είναι η ανάπτυξη. Ναι. Η ανάπτυξη είναι κάτι που συνεκτιμάται από τις προβλέψεις, τη διαχείριση που κάνει η εκτελεστική εξουσία, το πρόγραμμα που έχει και το τι λένε και οι διεθνείς οίκοι και άλλοι. Ναι. Αυτό δεν πάτησε η Νέα Δημοκρατία ένα κουμπί για να το βγάλει. Υπήρχαν συνολικές εκτιμήσεις και από το εξωτερικό. Σύμφωνοι, αλλά προεκλογικά πολλοί συνάδελφοί σας, όχι εσείς, το εμφάνιζαν περίπου ως κάτι δεδομένο. Ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, θα φέρει τόσα δις ξένες επενδύσεις, θα μπουν οι μπουλντόζες σε ένα μήνα, θα έχουμε 4% ανάπτυξη και έτσι θα βγαίνουν αυτά που σας υποσχόμαστε. Αυτό λέγατε. Ακούστε, όλοι. Για την ανάπτυξη. Ή περίπου όλοι, τέλος πάντων. Για την ανάπτυξη και όλα αυτά, ναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι η καταλληλότερη για να κάνει διαχείριση των πραγμάτων της χώρας. Να είστε βέβαιος γι' αυτό. Και από την άλλη πλευρά. Χρειάζονται και αλλαγές. Έτσι είναι η πολιτική. Έτσι είναι η δημοκρατία. Έτσι. Ναι. Το καταλληλότερο όμως πού το βασίζεται? Επειδή θυμάμαι ότι ειδικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο επί ΣΥΡΙΖΑ τα αρμόδια στελέχη μιλούσαν για ρεκόρ ξένων επενδύσεων και κάτι ουσιαστικό αυτό το οχτάμινο στο αναπτυξιακό κομμάτι δεν έχουμε δει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλούσαν για ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Αλλά ήταν φανερό και από τις εκτιμήσεις από το εξωτερικό ότι μια κυβέρνηση με τελείως διαφορετικό πρόγραμμα, σαν της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσε να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσει μια εικόνα μεγαλύτερης πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Αυτό ήταν προβλέψεις όλων. Τώρα, εάν έτυχε κάτι, βλέπετε στην Ιταλία, έτυχε κάτι που ξεκίνησε από την περιοχή που έχει το 80% των εργοστασίων, της παραγωγής, της οικονομίας. Αυτά δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Γι' αυτό και πρέπει να ενεργήσουμε προληπτικά. Άρα είμαστε μακριά από το να μιλήσουμε για ανασχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής ορίζοντα τετραετίας. Ανασχεδιασμός με διαφορετική γραμμή, δηλαδή με μείωση της φορολογίας και όλα αυτά που έχει πει η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να γίνει. Άρα όσα μας έχετε υποσχεθεί ισχύουν στο ακέραιο με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Τώρα αν μιλάμε για το χρόνο τη διαμποχή για τον κορονοϊό, για μας ισχύουν στο ακέραιο. Δεν πρόκειται να πούμε ότι αναθεωρούμε και να βρούμε ποιες ενδιάμεσες άλλες πολιτικές. Κοιτάξτε, θαύματα δεν υπάρχουν στην πολιτική. Ισχύουν στο ακέραιο και τα λέτε με την ίδια βεβαιότητα που τα λέγατε προεκλογικά. Αυτό ρωτώ. Επειδή ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αυτό είναι εντυπωσιακό. Πριν καν βγει ο τρίτος μήνας του έτους, να προεξοφλεί ότι δεν θα πετύχει η Ελλάδα τους στόχους της. Άρα κάτι ξέρει, κάτι σοβαρό συμβαίνει, θέλω να πω. Ο Πρωθυπουργός σίγουρα ξέρει περισσότερα για τα οικονομικά από εμάς. Ναι. Και νομίζω ότι έχει υπάρξει ειλικρινής όλο αυτό το διάστημα που είναι Πρωθυπουργός. Εάν τύχει κάτι αναπάντεχο. Είπατε πριν με την επιδημία αυτή. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επιπτώσει στην οικονομία. Αυτά δεν μπορεί να τα προβλέψει κανείς. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, κυρία Γιαννάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η επιβράδυνση άρχισε και με πολύ σοβαρό ρυθμό. 1% έπεσε η ανάπτυξη του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο του 19. Που ως γνωστόν δεν είχαμε κορονοϊό. Το πρώτο κρούσμα εκδηλώθηκε 31 Δωδεκάτου. Μήπως λοιπόν κάτι λάθος έγινε στη συνταγή? Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, λένε ότι φάνηκε στις γιορτές η έλλειψη του κοινωνικού μερίσματος από την αγορά ή ότι δεν έγιναν σωστές φοροελαφρύνσεις. Ο κ. Τσακαλώτος σας κατηγορούσε ότι κάνατε ότι για το αγορά, 1% φοροελαφρύνσεις. Ότι η αγορά λειτουργούσε από το κοινωνικό μέρισμα. Τότε τα Χριστούγεννα φέτος γιατί δεν πήγε καλά? Δεν είχαμε κορονοϊό. Ναι, ας μην είμαστε υπερβολικοί. Δεν σώζεται η κατάσταση με το κοινωνικό μέρισμα. Η Ελλάδα πέρασε μια κρίση πολύ σοβαρή. Ναι. Μπήκε σε κανόνες αυστηρότερους του δέοντος και πρέπει να το δεχτούμε αυτό από τους ανθρώπους που μας δάνεισαν, διότι δεν μας δάνεισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας δάνεισαν κράτη-μέλη. Ναι. Και αυτό βέβαια υπακούει στην περίφημη συνθήκη της Βιέννης περιτήρησης των συνθήκων.
ακόμα είμαστε σε επιτήρηση. Ναι. Όχι όπως πριν, δεν έχουμε υπογράψει ένα νέο μνημόνιο, είμαστε σε επιτήρηση. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, πρέπει να αντιμετωπίζουμε, να κάνουμε προβλέψεις, αλλά ταυτόχρονα να ξέρουμε ότι μπορούν να συμβούν πράγματα που δεν τα έχουμε προβλέψει. Ναι. Και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι η οικονομία θα αποκτήσει μία γραμμή και μία σταθερότητα ισχυρότερη από αυτή που έχει μέχρι σήμερα. Τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στα του κορονοϊού, καταρχάς θα ήθελα το σχόλιο σας για την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου σχετικά με το εάν μεταδίδεται ή όχι μέσω της Θείας Κοινωνίας, αλλά και το κατά πόσον σας βρίσκει σύμφωνο η σιωπή της επίσημης πολιτείας, η οποία σε τελική ανάλυση εκείνη είναι αρμόδια να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία, δεν είναι οι Μητροπολίτες αρμόδια. Ακούστε, εγώ δεν παίρνω καθόλου στο τι λένε στην Εκκλησία, όπου ξέρετε ότι η Ιερά Σύνοδος αποφασίζει με ψηφοφορία. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι η πολιτεία είναι υπεύθυνη για τη διαφύλαξη δημόσιας υγείας. Και το Σύνταγμα και οι νόμοι επιτάσσουν μέχρι και τη λήψη πολύ σκληρών μέτρων για να προφυλαχθεί η δημόσια υγεία. Ναι. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία, αναγγέλει τι πρέπει να γίνει για να προστατευτεί η δημόσια υγεία με βάση τις συμβουλές των επιστημόνων, διότι είναι αμιγώς επιστημονικό θέμα, ναι, σε αυτό οφείλουν όλοι να υπακούσουν μηδενός εξαιρουμένου, κύριε Μελιγκόνη. Άρα όταν βλέπουμε την ίδια την πολιτεία να μιλάει έτσι με μια συστολή, σαν να μην θέλει να ενοχλήσει, και να μην λέει ξεκάθαρα ότι προφανώς υπάρχει θέμα μετάδοσης, εξάπλωση του ιού μέσω της Θείας Κοινωνίας. Το είπαν οι επιστήμονες όλοι. Και εδώ, κοιτάξτε, το περίεργο είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος στέλνει προς όλες τις Μητροπόλεις εγκύκλιο που περιλαμβάνει, ναι, όλα τα μέτρα που λέει η πολιτεία ότι πρέπει να ληφθούν. Ναι. Εφόσον λοιπόν περιλαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα, τι είναι αυτό που εξαιρείται? Εγώ δεν θα μπω στα θρησκευτικά ζητήματα. Λέω, οι αποφάσεις της πολιτείας επ' αυτού είναι υποχρεωτικές και για τον τελευταίο. Και ξέρετε γιατί? Διότι κυρίως πολλοί άνθρωποι μέσω του συγχρονισμού, ναι, αλλά και της Θείας Κοινωνίας, μπορούν να γίνουν φορείς χωρίς να έχουν συμπτωματολογία. Δηλαδή να γίνουν κινούμενες βόμβες. Ναι. Επομένως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι δυνατόν να εξαιρείται οποιοδήποτε στην Ελλάδα. Πολλό μάλλον η Εκκλησία, της οποίας τον κοινωνικό ρόλο αναγνωρίζουμε, η οποία όμως είναι και η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου. Ναι. Άρα όταν όμως την Κυριακή θα βγουν οι ιερείς σε όλη τη χώρα με το δισκοπότηρο και θα κοινωνήσουν κανονικά, δεν διεκδικούν εξαίρεση από τους κανόνες που έχει θέσει η πολιτεία, από τα μέτρα προστασίας δηλαδή? Εγώ σας επανέλαβα τι πρέπει να γίνει. Τα μέτρα προστασίας είναι εντολές. Δεν είναι θεωρητικό μόρφωμα, mm-hmm, για οποιονδήποτε να κάνει ό,τι θέλει. Και τις εντολές πρέπει να τις ακολουθήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, αλλά και οι κατοικούντες στη χώρα μας. Νομίμως ακόμη και παρανόμως. Άρα, για να έχουν κύρος και αξία οι εντολές, όταν παραβιάζονται πρέπει μετά κάτι να υπάρχει ως επίπτωση. Εγώ νομίζω ότι η πολιτεία θα παίξει και το ρόλο της, θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της. Mm-hmm. Δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Κανείς δεν αμφισβητεί το θρησκευτικό περιεχόμενο της κοινωνίας και της μετάληψης. Ναι. Κανείς. Ακόμα, mm-hmm, και αυτοί που δεν πιστεύουν δεν το αμφισβητούν. Για αυτούς που έχουν πίστη. Αλλά... καλά, είναι εξιθρησκεία. Αλλά η εξαίρεση αυτή από μία ομάδα πολιτών, ιεραρχών που επηρεάζουν το κοινό αίσθημα, ναι, ασκούν επιρροή, mm-hmm, νομίζω ότι απετέλεσε πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα, κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί η κυβέρνηση να το διαχειριστεί? Σας ρωτώ γιατί πολλοί λένε ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων, είναι η παράταξη
που από όλες τις παρατάξεις έχει τις στενότερες σχέσεις με την Εκκλησία, είναι κάπως διστακτική φοβούμενη το πολιτικό κόστος. Μόνο εδώ από τη συχνότητα του κόντρα, μετρώ από προχθές συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι χωρίς να είναι γιατροί άνθρωποι, διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα. Χθες βράδυ ο κύριος Μαρκόπουλος μας έλεγε ότι αφού πρώτα κοινωνούν τα παιδιά και μετά οι μεγάλοι δεν υπάρχει θέμα. Ο κύριος Πανάκης την Παρασκευή μας έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη θεία κοινωνία. Είναι συνάδελφοί σας βουλευτές όμως. Αυτά δεν ισχύουν. Τα μέλη της Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία ξεκαθάρισαν ότι με το Σύριλο και με τη χρήση των ιδίων μέσων μεταδίδεται μια χαρά. Και επίσης αυτό που ισχυρίζονται ορισμένοι για τα παιδιά είναι ότι πολλοί νέοι άνθρωποι πιθανόν να γίνουν ξενιστές χωρίς συμπτωματολογία. Αλλά και αν ανεβρεθεί συμπτωματολογία και ανεβρεθεί ο ιός, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ή χνηλάτιση των επαφών. Αν αυτό έχει προέλθει από κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ή θα μιλάμε επιστημονικά και θα σεβόμαστε την επιστήμη, ή θα κρίνουμε, εάν η Εκκλησία θέλει να τα κρίνει όλα αυτά κατά τρόπο θεολογικό, τότε ίσως θα πρέπει όλοι οι άρρωστοι να προσέλθουν στην Εκκλησία για θεραπεία. Δεν πάνε όμως στην Εκκλησία. Πάνε στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Και για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, εσείς θα περιμένατε, επειδή ακριβώς το μήνυμα είναι κάπως θολό και υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος τέλος πάντων περιμένει από την κυβέρνηση οδηγίες, την επίσημη. Θα περιμένατε για παράδειγμα από τον κύριο Μητσοτάκη να διευκρινίσει ότι δεν θα πάει ο ίδιος να κοινωνήσει. Εντάξει, δεν θέλει να βιάσει τον Αρχιεπίσκοπο, δεν θέλει να τα βάλει με την Ιερά Σύνοδο. Εγώ δεν να θέλω να μπω σε αυτό. Ένα παράδειγμα, κάνει, δεν ξέρω. Τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Εγώ λέω ότι η επίσημη πολιτεία, εάν και εφόσον αναπτύσσονται αμφιβολίες και αμφισβητήσεις, είναι το χρέος της να το ξεκαθαρίσει. Απλώς δεν μας λέτε τον τρόπο αυτό. Διεντολών. Διεντολών. Διεντολών, μάλιστα. Διεντολών. Λοιπόν. Και οι οδηγίες άλλωστε είναι εντολές. Δεν είναι, ξέρετε, αν κάποιος γίνεται ξενιστής και μεταφέρει τον ιό, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ανεύθυνος σε σχέση με τους άλλους συμπολίτες του. Ναι. Και μάλιστα αν τελεί εν γνώση αυτή τη υπόθεση ή αν έχει ρισκάρει αυτή την υπόθεση. Αυτά τα έχουν πει 10 φορές όλοι οι συνάδελφοι επιστήμονες που είναι στην Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Ναι. Τι να τα επαναλάβω εγώ. Έτσι έχει το πράγμα. Κυρία Γιαννάκου, να κλείσουμε λίγο με το προσφυγικό θα ήθελα. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο σας ανησυχεί ότι πληθαίνουν οι καταγγελίες, αλλά και τα βίντεο και οι φωτογραφίες και οι δημοσιογραφικές μαρτυρίες, ότι υπάρχουν εκτός ελέγχου πολίτες οι οποίες λειτουργούν σαν κουμπουροφόροι, σαν επίδοξοι πολιτοφύλακες, σαν τάγματα εφόδου, αν μιλάμε για τα νησιά και τους νεοναζί που είχαμε εισαγόμενους κιόλας από Αυστρία και Γερμανία. Ας πούμε καθαρά τι συμβαίνει. Καταρχήν την πολιτοφυλακή την έχει φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την πολιτοφυλακή, την έννοια της πολιτοφυλακής την νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, αν μου λέτε τους ψαράδες που είναι στην περιοχή και που δεν έχουν βίλες και τέτοια οι άνθρωποι, οι οποίοι βοηθούν τις αρχές όταν περνούν από περάσματα τα οποία δεν είναι τα κανονικά των ελέγχων, αυτοί δεν είναι ναζί και τέτοια. Τώρα, αν ήρθαν ξένοι να παραστήσουν ότι εποπτεύουν ή άλλα τέτοια, αυτό είναι χρέος της πολιτείας μέσω των μέσων που διαθέτει με δημοκρατικό τρόπο να τους επισημάνει ότι αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Υπάρχει όμως ως τώρα ανοχή. Είδαμε χθες να ψεκάζει με ντομοκτόνο πρόσφυγες και μετανάστες από την τουρκική πλευρά του φράχτη ένας αγρότης, τον οποίο καθοδηγούσε ένα τζιπ του στρατού και τον έβλεπαν. Τον καμάρωναν οι άνδρες του ΜΑΤ, τον ΜΑΤ. Κάτι τους ψέκαζε, δηλητηριώδες τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Και υπάρχουν και μπλόκα ένοπλων πολιτών που κάνουν επιθεώρηση στα αυτοκίνητα στη Λέσβο και στη Χίο. Τι είναι όλα αυτά. Έχουμε περίεργους εμπρισμούς σε δομές προσφύγων. Ένα λεπτό, φοβάστε μήπως η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο. Δεν έχουν καμία δουλειά αυτόκλητη να παρεμβαίνουν στο έργο της πολιτείας. Η πολιτεία διαθέτει αστυνομία, διαθέτει στρατό, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και καλώς κάνουν στα σύνορα. Γιατί αυτό που έκανε ο Ερντοάν να δημιουργήσει μία ανθρώπινη μπάλα στην κυριολεξία για να εκβιάσει την Ευρώπη, να πάρει χρήματα, να πάρει ελεύθερη βίζα, να πάρει χίλια δυο που θέλει. Και κυρίως να ανοίξει νέα κεφάλαια για την Ευρώπη χωρίς να έχει αναγνωρίσει την Κύπρο. Ναι.
Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο που διεκδικεί και εκβιάζει. Είναι απαράδεκτο. Και καλώς ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσαν τις ανάλογες εντολές να παρεμποδιστεί αυτή η υπόθεση. Αυτοί δε που ήρθαν ήταν χρόνια κάτοικοι Κωνσταντινούπολης. Φαίνεται από τους οποίους ήθελαν να απαλλαγούν. Σε άλλες γειτονίες που έμεναν έπαιρναν εργασίες γιατί έκαναν πιο φτηνή εργασία από τους Τούρκους και άλλα τέτοια. Τους χρησιμοποίησε λοιπόν ως ανθρώπινη ασπίδα κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Αυτό είναι άθλιο. Από εκεί και πέρα στηρίζουμε, εγώ στηρίζω την πολιτική αυτή της μη αποδοχής εκβιασμών και πρόκειται περί εισβολής δηλαδή. Ναι. Πού ακούστηκε σε σύγχρονες εισβολή χώρες. Εισβολή με αμάχους όμως, οι προσφυγωμάνες είναι εισβολή. Δεν είναι στρατιώτες οι άνθρωποι. Αλλά πώς χρησιμοποιήθηκαν. Δεν είναι στρατιώτες, αλλά πώς χρησιμοποιήθηκαν. Διότι αν κανείς κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν η Ελλάδα πάρει τους πρόσφυγες και τους πάει στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Μάλιστα. Και αρχίζει και κάνει το ίδιο παιχνίδι και οι άλλοι το ίδιο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι δεν ζούμε σε. Ζούμε στην Ευρώπη. Ναι. Δεν ζούμε σε ντεμή δημοκρατίες. Η Τουρκία έχει καταντήσει ντεμή δημοκρατία. Μάλιστα. Κυρία Γιαννάκου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.